Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κύριε Υπουργέ, αποτελεί την επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης, καθώς και την Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως τέτοιο, όπως παραδέχεται και το Υπουργείο σας, έχει προέχοντα θεσμικό ρόλο, διαβάζω επιλέξει, στη συλλογή, στη σώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας, καθώς και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έργο του αποτελεί υποδομή για μια σειρά άλλες δράσεις που μάλιστα η κυβέρνησή σας προκρίνει ως σημαντικές, όπως παραδείγματος χάρη πρόσφατα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα, οι δείκτες που παρακολουθεί βάσει συμβάσεων, αποστέλλονται σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Eurostat και OSA και χρησιμοποιούνται ή πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό πολιτικών στον τομέα της έρευνας. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ άλλη μια φορά γιατί ταλαιπωρούνται χρόνια τώρα οι εργαζόμενοι και σε αυτόν τον φορέα με το μαρτύριο των συμβάσεων. Οι υπάλληλοι σε τακτικές θέσεις είναι μόλις 34, όλοι και όλοι. Η πλειοψηφία είναι φυσικά συμβασιούχοι. Πρόσφατα λύθηκαν καμιά πενταριά εργαζόμενοι πάνω από το 40% των συμβασιούχων. Έμαθαν ότι μετά την 1η-1η του 24 οι υπηρεσίες του δεν είναι απαραίτητες. Μετά από κινητοποιήσεις τους διεκδίκησαν και πέτυχαν την ανανέωση για ένα ακόμα χρόνο κάποιων συμβάσεων, ενώ πολλοί άλλοι είναι ακόμα στον αέρα. Μιλάμε για κοροϊδία και άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εκτός από αυτά, έμπειρο προσωπικό με πολύτιμη τεχνογνωσία χάνεται, αποχωρεί, αναζητώντας καλύτερη μοίρα μετά από 10-15 χρόνια που δουλεύουν σαν συμβασιούχοι, και μιλάμε για υψηλής ειδίκευσης προσωπικό. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, ανάμεσα στις δύο κινητοποιήσεις των εργαζομένων, παραιτήθηκαν 3 άτομα, γιατί δεν άντεχαν την αβεβαιότητα άλλο και την ανασφάλεια, και ζήτησαν άδεια άνευ υποδοχών άλλοι 2. Μάλιστα, τα περισσότερα έργα είναι από ΕΣΠΑ. Τα έργα που καλύπτουν τις συμβάσεις των εργαζομένων. Και βέβαια, καλύπτουν έργο το οποίο δεν αφορά πρόσκαιρες ανάγκες ή ερευνητικά έργα γενικά και όριστα, αφορούν ακριβώς τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με βάση το ρόλο του όπως περιγράφηκε πριν. Δεν δικαιολογείται λοιπόν η απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις. Ρωτάμε λοιπόν, και επιπλέον, ένα ακόμα λόγο, όχι μόνο οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως προκύπτει από το έργο που επιτελούν, αλλά και οι συνθήκες απασχόλησής τους υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, αφού έχουν ωράριο, επίβλεψη, έγκριση απουσίας. Δεν είναι δηλαδή εργολάβοι αυταπασχολούμενοι ως προς το αντικείμενο και τους όρους της συνθήκης εργασίας τους. Ρωτάμε λοιπόν, τι θα κάνετε για να προσλάβετε τακτικό προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, σε θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων που τώρα κρίνονται πιο κρίσιμες, αλλά και άλλες μόνιμες θέσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του κέντρου, και τι θα κάνετε για την άμεση χρηματοδότηση του κέντρου σε μόνιμη και σταθερή βάση από το κράτος, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού, όπως επιβάλλεται από το θεσμικό ρόλο του κέντρου. Περιγράψατε την πρακτική της χρηματοδότησης θέσεων εργασίας μέσα από συμβάσεις που εφάρμοζε η προηγούμενη διοίκηση. Ξέρετε, το πρόβλημα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αλλά και σε άλλα ευρετικά κέντρα είναι γνωστό από χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το σπάσιμο θέσεων εργασίας, τα μπαλώματα μέσω ΕΣΠΑ και άλλα έργα που βαφτίζονται πότε αναπτυξιακά, πότε ερευνητικά, δεν είναι καινούργια πρακτική. Δεν σας ζητάμε ούτε να παρανομήσετε, αλλά μην επικαλείστε τον νόμο για πραγματικά αντιδραστικές και αντεπιστημονικές πρακτικές, για να το πω, να είμαι ποιηκής. Λέτε για την κινητικότητα, για τις προσλήψεις μέσω κινητικότητας. Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον μέχρι τώρα. Μη σας έχει περάσει από το μυαλό, πέρα από την ελάχιστες, σας έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις παντού και γι' αυτό δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κινητικότητα. Μετά μιλάτε για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Ελάχιστες κι αυτές. Την ίδια στιγμή είναι χιλιάδες οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Μάλιστα, βρίσκονται και αυτοί σε κινητοποίηση αυτόν τον καιρό. Ανάγκες υπάρχουν και είναι μεγάλες. Προσωπικό υπάρχει. Ωστόσο, με βάση τους δικούς και μάλιστα προσωπικό που έχει επιλεγεί με τους δικούς σας νόμους, εννοώ τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, οι ρυθμοί με τους οποίους καλύπτονται οι ανάγκες σέρνονται και ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε κι εσείς την πάγια τακτική των έργων από εδώ και από εκεί για να καλύπτετε κενά. Δεν σας κατηγορούμε λοιπόν ότι δεν τηρείτε τον νόμο. Σας κατηγορούμε ότι νομοθετείτε αντικοινωνικά, αντιδραστικά, αντιεπιστημονικά. Το μόνο κριτήριο είναι πώς θα εισρεύσει χρήμα
και θα περάσει σε μια χούφτα παράσιτα, λέμε εμείς, όπως είναι η κάθε λογή ψηφιακή κολοσσή, που λιμένονται τα κονδύλια της ψηφιακής μετάβασης, που είναι τεράστια, ειδικά το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα προγράμματα, και ουσιαστικά κερδοσκοπούν πάνω στην πληροφορία, το περιεχόμενο και τα δεδομένα που παράγουν ερευνητές, υποψήφοι, διδάκτορες και άλλοι φορείς πολιτισμού. Το θεσμικό πλαίσιο είναι απαράδεκτο. Επίσης, μερικές ερωτήσεις. Εφόσον πρόκειται για μια επιστημονική υποδομή εθνικής χρήσης, πρόκειται για μια εθνική αρχή του ελληνικού στατιστικού συστήματος, γιατί πρέπει να συμμετέχει σε προτάσεις για να αντλεί χρηματοδότηση? Με ποιους ανταγωνίζεται μια εθνική αρχή? Ανταγωνίζεται φορείς, ανταγωνίζεται εταιρείες? Ποια είναι η λογική πίσω από το να καλείται να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση? Κατ' εμάς, ένας τρόπος υπάρχει για να επιτελέσει το κέντρο το έργο του, και αυτό είναι τακτικός προϋπολογισμός στο ύψος των αναγκών για όλες τις λειτουργίες που αφορούν το ρόλο του. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ υψηλής ύψης της σημασίας να διαφυλαχθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην κοινωνία, στον πλούτο των βάσεων δεδομένων της πληροφορίας που έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπως είναι τα διδακτορικά, 52.000 διατριβές. Όπως είναι τα 815.000 τεκμήρια από 111 ψηφιακές συλλογές πολιτιστικού περιεχομένου. Πρόκειται για τεράστιο πλούτο. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ούτε σκέψη για εκχώρηση ή εκποίηση. Και κάτι τελευταίο. Τι κάνετε αλήθεια? Ποιο είναι το σχέδιο για τα ερευνητικά κέντρα και τους φορείς έρευνας της χώρας? Σας είχαμε ρωτήσει και με αφορμή τη βία υπαγωγή του αστεροσκοπίου στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Γιατί μέχρι τώρα το μόνο που κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως έκανε και το 19 με την απόσπαση του κέντρου από τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα, το μόνο που κάνει είναι να διαλύεται, να απολύεται και να κάνει τον τροχονόμο σε τα δισεκατομμύρια που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μεγάλες εταιρείες για εξοπλισμούς, πότε στο όνομα ανατολικής προστασίας, που στο μεταξύ άλλων εντάσσεται και στους ανατολικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, και πότε στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης, των οποίων το όφελος προς την κοινωνία, για την κοινωνία, αμφισβητείται. Άρα λοιπόν, από τον πακτολό του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε με την ίδια ταχύτητα που έχετε εξασφαλίσει άλλες χρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένα μονοπόλια, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε την τακτική μόνιμη χρηματοδότηση του κέντρου, όταν το πρόβλημα είναι επί χρόνια γνωστό και τουλάχιστον 5 χρόνια διοικείτε. 5 χρόνια έχετε μεταφέρει το κέντρο τεκμηρίωσης στο δικό σας Υπουργείο. Γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύπτουμε το προβληματικό του πλαισίου της πολυδιάσπασης των συμβάσεων?